Terror Magno. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα με ένα ακόμα unboxing βίντεο με μερικά πραγματάκια από την εταιρεία Kingdom, μερικά καινούργια πράγματα που έχει και μερικά από τα που έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, αφήνω τα καινούργια προς το τέλος και πάμε να δούμε αυτά που έχουμε ξαναδεί και μου έχουν κάνει ζημιές. Και ο λόγος που τα ξαναπήρα είναι γιατί τα χάσα και πραγματικά με έχουν σώσει σε καταστάσεις που δεν χτυπούσε τίποτα άλλο. Είναι μερικά πενσιλάκια. Ψήλα από μίμηση θα το πω εγώ, δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά οκ. Okay. Είναι, στην ουσία δείχνουν σαν να είναι ζαργανίτσες. Μου έχουν δουλέψει και σε κυνηγούς, μιας και που τώρα που γυρίζω το βίντεο μου είναι η εποχή τους. Αλλά και σε τονοειδή, και σε μαγιάτικα, και σε στήρες, σε όλα. Λοιπόν, πήρα δύο χρωματάκια. Το ένα είναι άσπρο ghost διάφανο, είναι wire through, είναι πάρα πολύ καλά τεχνητά. Εγώ προσωπικά τα δένω από μπροστά, από το μπροστινό το τσιγκελάκι και με χτυπηματάκια κάνει αυτή εδώ την κινησούλα, το zigzag, αλλά είναι καταπληκτικό. Όταν τα αφήνεις δε να πέσει, πέφτει σαν φύλλο, είναι μεσόβαρο και πέφτει πάρα πολύ όμορφο προς τα κάτω. Ένα τεχνητό που πραγματικά το αγάπησα, μου είχε λύσει τα χέρια πολλές φορές όταν τα ψάρια δεν βαρούσανε πουθενά. Και το δεύτερο χρώμα, το κλασικό, αυτό που δούλευα και παλιότερα δηλαδή, είναι το χρώμα το πιο της αργάνας, το πιο φυσικό της αργάνας. Μαύρη ράχη, ωραίο ρεαλιστικό ματάκι πάντα, κίτρινο έχουν βάλει εδώ, ασημή στο πλάι με τρισδιάστατα λέπια. Είναι δύο πενσιλάκια, στα 32 γραμμάρια είπαμε, νομίζω πήρα και τα δύο στα 32 γραμμάρια, δεν θυμάμαι αν έχει και πιο ελαφρύ. Ναι, όχι, και τα δύο στα 32 γραμμάρια, τα οποία μου έχουν δουλέψει πάρα μα πάρα πολύ. Άποψή μου είναι από τις καλύτερες, από τα καλύτερα τεχνητά που έχω δουλέψει σε πένσιλ από Κίνα, το συγκεκριμένο. Σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα και τα παρήγγυλα επειδή τα έχασα. Και μάλιστα το παρήγγυλα δύο φορές, το πρώτο πακετάκι χάθηκε και αυτό είναι το δεύτερο που ήρθε μετά από μήνες. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι καινούργιο μας έχουν φέρει. Ξεκινάω από αυτά που είναι για το spinning και μετά θα πάμε και σε αυτά που είναι στο LRF. Λοιπόν, αυτό είναι από μιμισούλα, καινούργιο κιόλας σαν κωδικό το έχουν. Είναι από μισούλα, είναι στα 9,5 γραμμάρια το συγκεκριμένο, είναι το 06, το λένε Surf Dogger, να μην πω καμιά κουβέντα, ούτε στα ονόματα δεν ξέρουν να κάνουν δουλίτσα ας πούμε. Και το συγκεκριμένο υποτίθεται είναι τεχνητό επιφανείας, το οποίο το μαζεύεις και δουλεύει μόνο του, έχει αυτή την φιλοσοφία. Τώρα εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, είναι από μίμηση μάλλον από το Walker, έτσι, αυτό μου θυμίζει και μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι ψιλοκίτρινη κυλίτσα αλλά διαφανή, μαύρη ράχη και γαλάζιο στο πλάι. Πολύ ρεαλιστικό χρώμα ρε παιδιά, εντάξει, είναι πολύ όμορφο, μου φαίνεται πολύ μπουκίτσα, δεν ξέρω αν θα δουλέψει, ηχοβολιστικό, έτσι. Αυτό που βλέπω είναι ότι μπροστά έχει ένα διπλό αγκίστη, δεν έχει σαλαγκιά, για να είναι πιο ελαφρύ μάλλον και να μην κόβει την κίνηση, και πίσω έχει σαλαγκίτσα. Χρώματα πολύ ωραία, wire through το συγκεκριμένο δεν είναι, βέβαια είναι μικρό, μπορεί το μεγαλύτερο να είναι, και όπως το κόβω εγώ θα μας δουλέψει πάρα πολύ στα λαδράκια. Στο μεγαλύτερο μέγεθος που είναι στα 21 γραμμάρια, επίσης το ίδιο ακριβώς χρώμα, το πήρα μόνο και μόνο για να κάνουμε δοκιμές. Μου το στείλαν βασικά για να το κάνω δοκιμές, αλλά το πήρα στο ίδιο χρώμα για να δούμε στην ίδια μέρα πώς συμπεριφέρουν τα ψάρια μόνο και μόνο με την αλλαγή του μεγέθους. Αν μας δοθεί ευκαιρία εννοείται. Ναι, το μεγαλύτερο μέγεθος, παιδιά, είναι wire through. Και αυτό ηχοβολιστικό. Βαρύ τεχνητό, πραγματικά θα κάνει η βολή του συγκεκριμένου. Α, είναι sinking. Αυτό το πήρα sinking. Έχει και floating, έχει και sinking. Κλασικά, ίδια διάφανη κυλίτσα με λίγο κίτρινο, έτσι. Παιδιά, όχι, σαν ποιότητα η Kingdom δεν έχει πρόβλημα, κανένα, οι βαφές της, οι κολλήσεις, όλα όσα κάνει τα τεχνητά είναι μια χαρά και δεν είχα και ποτέ πρόβλημα να μου σπάσει αγκίστρι, δεν είχα πρόβλημα να μην είναι wire through ας πούμε και να μου κοπεί, ήμουν πάντα ευχαριστημένος, είναι πολύ καλή ποιότητα. Τώρα ανεξαρτήτως από το τι θα πάρετε, έχει πολλά προϊόντα μέσα που μπορείτε να τα δείτε, πάντως τα συγκεκριμένα θέλω να τα δοκιμάσω γιατί δεν ξέρω τι κίνηση θα κάνουν, ειδικά το sinking ας πούμε, τι κίνηση θα κάνει, απλά θα το τραβάς και θα κάνει κίνηση, θέλει
κάποιο δούλεμα και το Επιφανίας το ίδιο θα κάνει δεξιά-αριστερά, μόνο ότι θέλει κάποια δουλειά, θέλει να κάνεις κάποιο walk the dog. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, καινούργια προϊόντα. Το άλλο όμως που είναι δικό τους και όχι αντιγραφή, είναι ένα τζιγκάκι που βγάλανε σε διάφορα μεγέθη. Εγώ πήρα μικρά μεγέθη για να τα δουλέψω στο LRF. Το συγκεκριμένο είναι 3,3 εκατοστά στα 5 γραμμάρια και το άλλο είναι στα 3,8 εκατοστά 7 γραμμάρια. Έχουν βγει με πάρα πολλά χρώματα, πραγματικά ήθελα να πάρω άπειρα πλανάκια, αλλά επειδή έχω πολλά κρατήθηκα. Σε ωραία συσκευασία, το λένε Άρης και καλά το τεχνητό. Και τουλάχιστον τις φωτογραφίες στο site έμεινα έκπληκτος σχετικά με την ποιότητά τους, πραγματικά. Το συγκεκριμένο έρχεται με ένα μονάγκιστρο. Προσωπικά, μάλλον θα τα αλλάξω με καλύτερο μονάγκιστρο. Ή θα βάλω ένα μικρό ασιστάκι πάνω. Τώρα, παιδιά, δεν έχουμε φως και πραγματικά το αδικεί. Είναι τόσο ρεαλιστικό και τόσο όμορφο. Έχει μαύρη ράχη, γαλάζιο σκούρο με λέπια στο πάνω μισό σχέση με την κεντρική γραμμή, βουλίτσες. Πολύ ωραίο τρισδιάστατο φτεράκι, κόκκινο στα βράνχια, με κίτρινο ματάκι και κίτρινο μαγουλάκι και κόκκινο λαιμό και μετά κάτω κάνει ηριδίζοντα μπλε μοβ λέπια. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, πραγματικά δεν φαίνεται, είμαι σίγουρος ότι δεν φαίνεται γιατί έχει πέσει και ο ήλιος ή έχουμε πέσει σε σύννεφο και δεν φαίνεται τίποτα, αλλά είναι πραγματικά καταπληκτικό, με πολύ ωραία κοψίματα. Και δεν ξέρω τι να σας πω, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Τώρα το ερωτεύτηκα, αλήθεια το ερωτεύτηκα. Και το δεύτερο χρωματάκι που είναι στα 7 γραμμάρια και όχι στα 5, αυτό έρχεται με σαλαγιά από ό,τι βλέπω και μάλιστα όχι απλά μόνο σαλαγιά, έχουν και στριφτάρι. Okay, αυτό δεν ξέρω πόσο καλά θα δουλέψει. Ίσως το βγάλω αυτό μετά από ένα διάστημα. Πάντως η σαλαγίτσα τους φαίνεται όμορφη, είναι και με φτεράκι. Εντάξει, άμα δεν το χαλάσουμε. Ίδιο χρώμα. Σαρδελίτσα. Πολύ ρεαλιστική, ηριδίζοντα, τρισδιάστατα, όλα μέσα. Κοίτα τι γίνεται, ρε, με τα γύρθια. Παιδιά, είναι απίθανο. Απίθανο πλανάκι. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό αξίζει και με το παραπάνω. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι μπουκίτσες. Είναι μπουκίτσες. Δεν γίνεται. Πιο μικρό δεν γίνεται. Πανέμορφα. Αλήθεια, δεν σας κάνω πλάκα. Τα βλέπω πρώτη φορά. Τα είχα πάρει στα χέρια μου, αλλά δεν τα είχα ανοίξει να τα κοιτάξω. Γιατί λέω εντάξει, το unboxing. Είναι. Κουκλάκια, θέλω να τα δοκιμάσω πραγματικά. Λοιπόν, δύο πενσιλάκια. Απίστευτα, τα έχουμε δουλέψει, τα έχουμε δει, κάνουν δουλειά. Έχετε δει και ψάρια σε αυτά, πολλές φορές. Δύο τεχνητά καινούργια. Ένα επιφανίας, ένα sinking, πήραμε. Τα οποία χρήζουν δοκιμής. Και αυτό με διπλό αγκίστρι, ξέρω να τα αναφέρω. Καλής ποιότητας, αλλά θέλω να δω τι κινησούλα θα κάνουν. Και δύο καταπληκτικά πλανάκια για το LRF. Νομίζω ότι έχουν βγάλει και για το spinning. Αλλά παιδιά, αυτά εδώ είναι απίστευτα όμορφα. Απίστευτα όμορφα. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην το κάνω μεγάλο το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε subscribe, κοινοποιήστε το και στους φίλους σας. Κάτω στην περιγραφή θα είναι όλα τα link από τα προϊόντα, καθώς και από τις σελίδες μου στο Facebook, στο Instagram και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Πραγματικά έχει τα πάντα κάτω. Όλα όμως. Και απλά χρειάζεται ένα κλικ για να τα βρείτε όλα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και όπως λέμε πάντα, καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.